δύο χρόνια, για πότε πέρασαν σαν τίποτε, σαν όνειρο, από τότε που κοιμήθηκε ο γέροντάς μου και ο δικός σας παππούς, ο σύγχρονος Άγιος και ασκητής και οικιστής του Αγίου Όρους, που σαν απόψε τον είχαμε νεκρό, σωματικός βέβαια, αλλά ψυχικός, ανέβαινε προσόν επόθησε εξ όλης ψυχής και από νεότητος και ελεηθείς τόσο πολύ, διότι μέχρι την εφηβική του ηλικία ο Θεός ήταν άγνωστος για τον γέροντά μου, διότι είχε άγνοια Θεού, αλλά εντελώς θαυματουργικά φωτιστής, γύρω στα 20 του χρόνια, με τη φώτιση που πήρε, αμέσως άλλαξε πορεία ζωής και φρονήσεως, όχι 180 μοίρες, αλλά 1000 μοίρες στροφή πήρε και αμέσως έκανε την μεταβολή και βάδισε προς συνάντηση του Θεού με μία προεργασία μοναχική στον κόσμο για ένα λίγο διάστημα και μετά στροφή και πορεία για τον Άθωνα. Και εδώ στο περιβόλι της Παναγίας μας βρήκε την Παναγία μας σε όλη την ψυχική του έκταση και δεν είδα άνθρωπο να αγαπά την Παναγία μας τόσο πολύ όσον γέρον. Γι' αυτό τον αξίωσε ο καλός Θεός και η Παναγία μας με την κίνησή της να του δώσει και του γέροντος την κίνηση εις απόδειξη εναργή και αυτή το πόσον πραγματικά απεδέχθη η Παναγία αυτή την αγάπησή του και πόσο εμφανώς απήντησε και ευράβευσε, όπως και ακούσαμε στον πρόλογο, στην ανάγνωση κάτω στην Εκκλησία, στην τράπεζα, ότι αναχωρώντας ο γέροντας από τη ζωή, άφησε σε μας την αίσθηση της Αναστάσεως, γεύση και χαρά και ανάπαυση και βοδία της Θείας Αναστάσεως. Νομίζαμε πως είχαμε Πάσχα, μα βλέπουμε στην κατακόσμο ζωή όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, αφήνουν θλίψεις, στενοχώρια υπό την έννοια του φόβου, του τρόμου και φοβούνται να μπουν στο σπίτι και τα λοιπά, εφιάλτες για τον άνθρωπο που έφυγε και τόσα άλλα. Εμείς τον αντίο είχαμε μία κατάσταση χάριτος. Ναι μεν, ότι ο γέροντας έφυγε, χάσαμε βέβαια αυτό το μεγάλο στήριγμα, τον καθηγητή μας, τον πατέρα μας, τον φρουρό μεταθεών, αυτός που μας επιτηρούσε τόσο ακριβά, με ακρίβεια και αντιστασία, αλλά γνωρίζοντας ότι ένας άνθρωπος του Θεού στη σημερινή εποχή ανεβαίνει προς συνάντηση του Θεού με τέτοια εφόδια ζωής αιωνίου, τιμή μας και δόξα μας. Όπως ακούσαμε, είχε έρθει ο κύριος Χινάς να πάρει τη συνδρομή του. Μου λέγει ο γέροντας, «Μπαμπούλη μου, δώσ' του τη συνδρομή», και κέρασε τον κύριο Σωτηράκη, διότι ήλθε να μας επισκεφθεί. Προηγουμένως δε ο γέροντας έκλαιγε, του είχε πάρει ένα σκλαθμό. Ο γέροντας ασθένειος του λέει, «Πάλι κλαις γέροντα,
θα πάθει η καρδιά σου. Αρσένια, Αρσένια, σαν τον έλεγε. Χαμπάρι δεν έχεις, Αρσένια. Ήρθε η ώρα. Πλησίασαν οι ώρες της αναχωρήσεως. Γιατί δεν έκλαιγε για τις αμαρτίες του. Παρότι είπε σαν άνθρωπο, κι εμείς ενδεχομένως κάπου να σφάλαμε. Αλλά γιατί δεν έκλαιγε γι' αυτό. Εντάκριζε διότι αισθανόταν ότι φεύγει και πηγαίνει στον αγαπόμενο Θεό και στην υπεραγαπημένη του Παναγία. Και επομένως αυτός μόνο γνώριζε τι αισθανόταν. Εμείς είχαμε μεσάνυχτα. Είχαμε ένα γέροντα που στην πραγματικότητα δεν ξέραμε τι είχαμε. Με τα ταύτα το αναγνωρίσαμε, αλλά το πουλάκι πέταξε. Μας φώναζε την ευχή, παιδιά, μοναχός που δεν αγρυπνά και δεν έκανε κτήματο την ευχή, δεν μπορεί να λέγεται μοναχός. Μοναχός χωρίς αγρυπνία και χωρίς να γίνει νυχτοκόραξε νοικοπέδο και σαν πουλάκι που αγρυπνά και κελαϊδά. Αν δεν γίνει ο μοναχός νυφάλιος και προσευχόμενος, δεν λέγεται μοναχός στην ουσία και στην ψυχή, μόνον εξωτερικά. Γνώριζε αυτός ο φιλόσοφος της μην εποχής το τι θα πει αγρυπνία δια των Θεών. Όχι αγρυπνία να πάει να βγάζει ψάρια και να γυρίζει στα σοκάκια και στα δισκοτέκ. Αγρυπνία εν το Θεό. Τι θα πει εν το Θεό και τι θα πει δια των Θεών αγρυπνία? Να ανεβαίνει ο νους, να περνάει τους ουρανούς, να βλέπει ως βλέπει τον υπερνούν και έννοια λόγων του Θεού εν θρόνο και εν δόξη υπεράνω των ουρανών και εκεί να συνομιλεί μαζί του και να εφραίνεται η καρδιά και να λέγει μακάρι, μακάριος ο άνθρωπος, ο αδολεσχόν εν το Θεό γίνεται ευτυχής και μακάριος. Πως λέγουν και οι πατέρες μοναχών αγρυπνούντα εν γνώση, μη είδεις τούτον ως άνθρωπον, αλλά ως άγγελο Θεού. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτό θα πει μοναχός. Και ιδιαίτερα ο γέροντας μας έλεγε ότι ο καιρός του φθινοπόρου είναι ο πιο ωραιότερος για αδολεσχία, γιατί η φύση βοηθά καλύτερα, ούτε πολύ κρύο ούτε ζέστη, που κάπως αλλοιώνεται η φύση και σε αυτό το χρονικό διάστημα βοηθείτε. Και πράγματι αγρυπνούσαμε τη νύχτα και όταν ο Θεός έδινε την ευλογία του αγγίζαμε μικρόν τι του γέροντος την πτήση προς το Θεό, το πέταμά του. Άνθρωπος 7 ώρες και 8 προσευχόμενος, μπορούμε να γνωρίσουμε το βάθος και το ύψος, το πλάτος, το μήκος της προσευχτικής επιτυχίας. Μηδαμός, έχουμε αγνωσία της προσευχής και της θεωρίας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε της μοναχικής πολιτείας την αξία. Γιατί? Διότι δεν βιαστήκαμε σύμφωνα με τον κανόνα των πατέρων. Μας δίδαξαν τη μοναχική πολιτεία. Μας λέγουν οι νηπτικοί πατέρες αυτά τα πτηνά του Θεού. Εάν προσεύξει καλώς, θεολόγος ή θεολόγος ή προσεύξει καλώς.
Εάν προσευχηθείς, λέει, κατά τον κανόνα των πατέρων και ψηλαφίσεις το Θεό, θα δεχθείς το Πνεύμα το Άγιο, το θεολογούν εν της θεολόγης και εν της Οικουμενικής Συνόδης. Το Πνεύμα είναι εκείνο που επιφυτά και καταστεί τους ανθρώπους θεολόγους. Όχι στις σχολές και στα θρανία που μαθάνουν γνωσιολογική θεολογία, αλλά θεολογία στην ουσία και στην αποκάλυψη μόνον δια της προσευχής της εν γνώση. Και τούτο κατόπιν διαδοχής πατερικής, όχι μόνον μελετώντας τους πατέρας, αλλά και διδασκόμενος από πατέρα, ο οποίος γνώρισε εν γνώση και εν τη ζωή και εν τη πράξη της ψυχής την γεύση του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος άνευ καθαύσεως άπτεστε Αγίου Πνεύματος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον τόν οπτάνεται του Θεού, ως της αδολέσχησε στον κανόνα των πατέρων. Και δι, αγρυπνώντας και προσευχόμενος και αγωνιζόμενος, όταν είναι υποτακτικός, του κόπτην του ίδιου θέλεια και μη στοιχιζόμενος το ίδιο θελήματι. Όποιος μοναχός και υποτακτικός στοιχίζει το ίδιο κανόνι, αποτυγχάνει του σκοπού. Μόνον ξεριζώνοντας το ίδιο θέλημα πετυχαίνει. Αλλά σήμερα πού να βρούμε τι ούτων υποτακτικό. Δυστυχώς σήμερα είμαστε σε πολύ δύστυχη κατάσταση σε εφαρμογή υπακοής τη αυτής υπακοής που δεν γνωρίζει όχι να κάνει το θέλημα σε πράγματα υλικά, αλλά να στοιχίσει κοπή θελήματος μέσα του στο φρόνημα, πνευματική υπακοή, το να μην στοιχίζει άλλο πιστεύω από το πιστεύω του γέροντα, αλλά σήμερα έχει εκλείψει. Διδαχθήκαμε από τον γέροντα τον μακάριο να μην σκεπτόμεθα, να μην φρονούμε τι περισσότερο ή τι διαφορετικότερο του ιδίου γέροντος. Αυτά με λίγα λόγια μας τα δίδαξε πολύ απλά ο γέροντος. Η φτωχότης μου ενστερνίστηκα καλώς και λέω, εάν δεν κάνω πράξη αυτά που διδάσκουμε, απέτυχα. Και αν αποτύχω, ποιος θα μου αναπληρώσει την αποτυχία μου? Αν αυτός ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή, ποιος θα τον αντικαταστήσει? Εδώ χρειάζεται η πνευματική εξυπνάδα. Εδώ υπάρχει ανάγκη ετοιμότητα. Προσπάθησα ταπεινά και απλά να τον ακολουθήσω στις σκέψεις του, στο τι πιστεύει, στο τι φρονεί, όσον μου ήταν δυνατόν, για να τον ακολουθήσω. Πίστεψα ότι τα λόγια του είναι λίρα και διαμάντια. Κράτησα πολύ αγνά τις συμβουλές του. Και λέω, δεν πρέπει να κάνω άλλον άνθρωπο μέσα μου
σαν πνευματικό οδηγό και πιστεύω στη ζωή μου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι εύση γέννητε και μακροημαρεύσεις και ήδη στα αγαθά κλπ. Λέγει εντολή του Θεού και λέω, εάν αυτή η εντολή ισχύει με τόση ευλογία για τους κατασάρκα γονείς, πολλών μάλλον, δια τον πνευματικό πατέρα. Διάβασα και τον Άγιο Σημειών, τον νέο θεολόγο και λέω, ειδού ο καθρέφτης. Ό,τι μου έλεγε ο γέροντας το πίστευα σαν νόμο Θεού και σαν εντολή Θεού. Και λέω, αυτό είναι και όχι τίποτε άλλο. Ήρθε στον καιρό της αρχαριότητας μου, ήρθε πόλεμος, όπως συνήθως, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, ήστο να μου προσβάλλει αυτόν τον κανόνα. Όχι, του λέγω, δεν θα γίνει ποτέ. Αυτός πρόσβαλε. Εγώ λέω, οκ, okay, θα παλέψουμε μαζί. Δεν θα υποχωρήσω και δεν θα υποστείλω τη σημαία. Θα την κρατήσω ψηλά. Μόνο να δε. Έλα να τα πάρεις. Ο γέροντας βλέποντας τους λογισμούς μου και βλέποντας τον αγώνα μου, θέλοντας να με δοκιμάσει σαν έμπειρος στρατηγός, μου λέει, πώς θα τα βγάλεις πέρα εσύ, τόσο μικρός άνθρωπος και τυποτένιος. Είσαι, λέει, φουσκωμένος από λογισμούς. Δεν θα τα βγάλεις πέρα εσύ. Εγώ σήκωσα ο φτωχός το ανάστημά μου και του λέω, γέροντα, ένα και ένα κάνουν δύο. Υποχώρησης καθόλου. Ήταν ή έπειτα. Θα προχωρήσω κι όπου βγω. Πίσω και είτε στους λογισμούς, όχι. Βλέποντας έναν τρυπθαμίτη άνθρωπο να λέει αυτά, λέω, κάτι μπορεί να έχει αυτός μέσα. Και φαίνεται με αυτό το τεστ που μου έκανε, ζήγησε τι πρέπει να κάνει. Και κατά παράδοξο τρόπο, σε 9 μήνες, με έκανε μεγαλώσει. Και όταν πήγα, με έστειλε κάποτε στα Καρούλια, σε κάποιο Ρώσο, σκητή, άνω των 80 χρόνων, που στηριζόταν σε 2 μπαστούνάκια, ίσια-ίσια που στεκόταν στα πόδια του, σκελετωμένος, με έστειλε με τον πατέρα Θανάσο, του πάμε παξιμάδι, τυράκι, ηλίτης, το ένα το άλλο. Μας έστειλε στους ασκητές και τους δίναμε τρόφιμα. Αυτός ο ασκητής με κοιτάζει και μου λέει, είσαι μοναχός? Είμαι, διευχόν του γέροντα. Σε έκανε μοναχό? Βέβαια. Τόσο μικρό? Μάλιστα. Αυτός ίσως υπολόγισε. Ποιος ξέρει με το λογισμό του. Αλλά ο γέροντας όμως, η εμπειρία του ξεπερνούσε κάθε σκέψη και κανόνα τάξεως. Υπάρχουν όπως τώρα αργούμε, τότε πιο σύντομα. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ανάλογα με την εποχή και τους ανθρώπους, και οι κανονισμοί των πατέρων ρυθμίζονται. Δίδει ο γέροντας ότι πρέπει να γίνει αυτό, διότι έτσι οπλιζόταν ο άνθρωπος δυνατότερα. Είχαμε να κάνουμε με δαιμόνια πραγματικά της ερήμου. Μας έλεγε ότι οι ιερείς εξορκίζουν τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους στον κόσμο και τα εξαποστέλνω, λέει, σε ερήμους τόπους και αβάτους και ανικήτου που δεν κατοικούνται και έρχονται όλα εδώ στην έρημο και μας στείλουν αυτούς τους πολέμους. Και τα βλέπουμε εδώ να έχουν τόση δύναμη και ισχύ. Αυτός ο γέροντάς μου προηγουμένως είχε κάνει μεγάλες μάχες για να καθαριστεί εκείνος ο τόπος από τα δαιμόνια.
Μας το έλεγε ότι εσείς ήρθατε και τον βρήκατε απειλαγμένο, λέει, από την ιδιαίτερη κατοίκηση των δαιμόνων εδώ. Σαν να μας έλεγε όταν αν ερχόσασταν τότε, θα μπορούσατε να σταθείτε εδώ πέρα. Και πράγματι, είχαμε μεγάλους πολέμους, μεγάλων αγώνα. Η αγρυπνία μας γινόταν με μάχες, αλλά ήταν πράγματι αγρυπνία. 8 και 10 ώρες αγρυπνία με προσευχή, με ώρες, με μετάνοιες, με ταλαιπωρία, με κατάθλιψη. Όχι κατάθλιψη ψυχική, αλλά κόπο σωματικό. Διότι δεν είχαμε την ανάπαυση που έχουμε εδώ και τις ευκολίες και τόσα άλλα. Εκεί είχαμε πολύ στέρηση και πολύ ταλαιπωρία σωματική, που γνωρίζαμε εμείς να είχαμε ενόπνευμα για κάπου, για κάποια εντριβή ή για κάποια πληγή. Δεν υπήρχε. Ό,τι κι αν συνέβαινε, θάνατος, έλεγε ο γέροντας. Θα πεθάνεις. Δόντι πονάει, πλευρά σε πονούνε, ετοιμάσου για τον άλλον κόσμο, λέει. Ένα και ένα κάνουν δυο. Εδώ δεν ήρθαμε για ανάπαυση, λέει. Εδώ ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε, λέει, στήθος με στήθος τα πάντα, και μέσα σε αυτόν τον κόπο τον μεγάλο και τον αγώνα υπήρχε ο κεκριμένος θησαυρός της χάρτας. Τώρα δεν κοπιάζουμε. Λέμε λίγο να κοπιάζουμε. Να στριμωχθούμε λίγο. Πώς? Αν κάνουμε σιωπή και κόψουμε τα περιτά, κόπος είναι. Μας πιέζει. Από μέσα πες τούτο, πες το άλλο. Εμείς υποχωρούμε και το λέμε και εκείνο και το άλλο και παραπάνω από εκείνο. Διδασκόμεθα να κρατούμε τη σκέψη από νοερά αργολογία. Αφήνουμε το νου και αδολεσχεί με 1000 πράγματα εκτός προσευχής. Λέμε να συμμαζευτούμε περισσότερο στο κελί μας. Δεν το κάνουμε, γυρίζουμε το εκεί. Διδασκόμεθα να λέμε την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμικη. Δεν την μιλάμε, δεν την λέμε, δεν την φωνάζουμε. Δεν την κράζουμε. Κύριε, και έκραξε προσέ, εισάκουσον, εισάκουσον μου, Κύριε. Πρόσκαι στη φωνή της Δήσεως. Δεν φωνάζουμε την ευχή. Πώς θα εισακουστούμε? Όταν μιλάμε τα αργόλογα, όταν καθίμεθα και κατακρίνουμε και αργολογούμε και συζητούμε και μεριμνούμε και τυρβάζουμε περί πολλά και του ενώσεστο η χρειά που λέγεται Κύριε Ιησού Χριστέ, λέζομαι, το έχουμε πάρεργο. Και σαν έργο, κατά τους πατέρες, έχουμε το πώς να πούμε περισσότερα πράγματα κατά κόσμον. Κάνουμε τον αγώνα? Όχι. Όχι μόνον δεν αφήναμε το λόγο μας να αργολογήσει εκεί με τον γέροντα, αλλά μήτε στη σκέψη δεν επιτρέπαμε να σκεφτούμε τίποτε περισσότερο από το Θεό. Γι' αυτό τα δάκρυα δεν σταματούσανε νύχτα μέρα. Και το μαξιλάρι ακόμη το βρέχαμε με δάκρυα μέχρι να μας πάρει ο ύπνος. Γιατί? Πολλές φορές, όχι δεν ήξερα γιατί κλαίω, αλλά η παράκληση της ψυχής έφερνε τα δάκρυα. Και ανερμήνευτα τρέχανε. Η σιωπή, λέει, είναι ανωτέρα όλων των αρετών. Μας έλεγε ο γέροντας,
αν ζυγίσουμε σε μια ζυγαριά και βάλουμε όλες τις αρετές από τη μία και από την άλλη πλευρά βάλουμε τη σιωπή, η σιωπή θα βαρύνει. Μα γιατί? Γιατί όταν σιωπούμε εν γνώση, όχι αλόγως, εν λόγο, εν φρονήματι, εν φιλοσοφία πατερική, αν σιωπήσουμε, τότε θα δολεσιούμε νοερός με το Θεό. Επομένως, η ψυχή αποκτά βαρύτητα χάριτος. Με τη σιωπή έρχεται το πένθος. Το πένθος φέρνει τα δάκρυα. Τα δάκρυα, την κάθαρση. Η κάθαρση, το να δούμε το Θεό. Όπως διαβάζουμε στα πατερικά μας, τα οποία θα μας πίνουν σαν μνημεία αρχαίων ανδρείων ανδρών του Θεού, ηρώων του Θεού, για μας τώρα αποτελούν μόνο, αν μπορούμε να το θαυμάσουμε κιόλας, και αν δεν μας περάσει το πράγμα σαν πάρεργο και τούτη η μνήμη. Διαβάζουμε και βλέπουμε έναν υποτακτικό σε ένα κοινόβιο. Του είπε ο γεροντάς του, μη μιλάς, μόνο προσεύχω. Και αυτό δεν μιλούσε το καλοκαίρι. Για κάποιον λόγο, του λέει, παιδί μου, να πας στο τάδε μοναστήρι να μονάσεις. Αυτό, σαν τέλειος το καλοκαίρι υποτακτικός, ουδής λόγος αντιλογίας, σηκώνεται και πηγαίνει με γραπτό σε ένα άλλο κοινόβιο, σε έναν άλλο γέροντα και το γράφει του γέροντος εκείνου, ο γέροντάς του, δέξου τον αδελφό αυτόν εις τη συνοδεία σου. Εκείνος τον δέχτηκε διότι προερχόταν από πράγματι πνευματικό γέροντα. Αλλά ο γέροντας ο πρώτος δεν έλυσε του υποτακτικού την εντολή τον σιωπά και πήγε σιωπώντας. Δίνει το σημείωμα, το διαβάζει ο κατόπιν γέροντας και άρχισε να τον πειμένει, νομίζοντας ότι αυτός ο αδελφός είναι φύση μουγκός, φύση να μην μπορεί να μιλήσει. Όχι κατ' εντολή μουγκός, αλλά νόμιζε κατά φύση μουγκός. Και έτσι δεν είχε λόγο να απαιτήσει να μιλήσει. Ό,τι του έλεγε, κουνούσε το κεφάλι, να είναι ευλογημένο. Κάνε εκείνο να είναι ευλογημένο. Νοερός το έλεγε, όχι με το στόμα του. Απέθανε αυτός ο μικρός υποτακτικός. Τον πήρε γρήγορα και τελειωθείς ενώ λίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς και κοιμήθη αξίως και οσίως. Και γράφει ο δεύτερος προς τον πρώτον γέροντα, τον αδελφό που μου έστειλε. Και τι ήταν, λέει, μουγκός και σιωπηλός, άνευ φωνής, αλλά άγγελος Θεού ήταν. Και απαντάει ο πρώτος στον δεύτερο, ούκην φύση, λέει, άλλαλος, αλλά εντολή τυρών εκρατήθη άλλαλος. Και θαύμασε ο δεύτερος τη μεγάλη του αρετή αυτού του ποταχτικού. Πώς από την εφαρμογή αυτής της εντολής μπορεί κανείς να εξιχνιάσει το τι είχε αυτός ο υποτακτικός κερδίσει. Πρώτον τηρώντας την εντολή απλώς, μετά άρχισε η καρποφορία της γεωργίας της σιωπής, και όσον έβλεπε καρπό,
τόσο και γεωργούσε τη σιωπή, την θεμελίωνε στη ζωή του και έφερε αυτή τη μεγάλη, την αρίστη επιτυχία να πετύχει σύντομα τους ουρανούς. Εμείς βέβαια έχουμε αντίστοιχα τα πράγματα, όσο μπορούμε και μιλάμε περισσότερο. Το στόμα μας είναι παπατρέχας. Δεν σταματούμε καθόλου να μιλούμε. Και να μιλούσαμε τα του Θεού, έχει καλό. Αλλά μιλάμε χίλια δυο πράγματα πλην του Θεού τα λόγια. Αυτός είναι ο σημερινός μοναχισμός. Σε παρακολουθήσατε τίποτα. Βλέπετε την διαφορά της ζωής εκείνων με την δική μας. Τουλάχιστον δεν είμαι θα άγευστη θεού των γερόντων. Είχαμε γέροντα. Πραγματικά αυτής της ζωής και αυτής της πνευματικής ολικής. Θα είμαι θα πολύ πολύ καταδικασμένη και πρώτος εγώ που αξιοθήκαμε θεού των πατέρων. Όχι μόνον διαβάζουμε στα γεροντικά, αλλά είδαμε η διεισχώμαση, όπως είπε και ο Απόστολος Πέτρος, «Α, είδαμε και οίκουσμα, ουδυνάμεθας σιωπά». Αυτό πρέπει, αυτή την Ιερά Παρακαταθήκη, αυτές τις Άγιες Συμβουλές και αυτή τη ζωή που διαβάζουμε στο βιβλίο του Γέροντος, τα οποία είναι, τα μεταφέρουμε ακριβώς και με πολύ λίγα λόγια από την αλήθεια, είμεθα κάτω από μία παρακαταθήκη ιερά που οφείλουμε να τηρήσουμε και να φυλάξουμε. Αν κρατήσουμε σαν υποτακτική, κρατήσουμε σιωπή, τουλάχιστον τα περιτά και τα αργόλογα και τα αστεία να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας, να κρατήσουμε προσεκτικό στόμα και σκέψη, να κρατήσουμε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, την ημέρα να το λέμε, να την λέμε την ευχή κατά το διακόνημα και τη νύχτα με το κουμποσίνι και με την εισπνοή και εκπνοή. Να έχουμε ώρα, αν θέλουμε, μπορούμε. Έχουμε χρόνο. Δεν έχετε μέρη μέσα. Έχετε χρόνο. Δεν είστε κάτω από μία δική μας μέρημνα και υπευθυνότητα αποθέσεως. Είστε υποτακτικοί. Κάματε το διακόνημά σας, από εκεί και πέρα είστε ελεύθεροι. Τον χρόνο αυτόν, πού τον ξοδιάζετε, πού τον αφήνετε και φεύγει. Δώστε του δουλειά. Καλύψτε τον χρόνο. Και καθίστε. Και αναπνέετε, Κύριε Ιησού Χριστέ, και πνέετε ελέησον. Και όταν αυτή την αδολεσχία δώσουμε στη ζωή μας και στο χρόνο μας, θα δείτε τον καρπό, θα δείτε την ομορφιά. Και από μία σταγόνα θα καταλάβετε τους τόνους της χάρητος που είχαν οι πατέρες στην ψυχή τους. Να δείτε πως ανοίγει ο νους. Να δείτε τι φωτισμός έρχεται, να δείτε η καρδιά πως μιλάει, τι εκφράζεται και τότε θα γνωρίσετε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Ναι, εντός ημώνεστη η Βασιλεία του Θεού θα τη γνωρίσουμε μόνο δια της προσευχής και τηρήσεως των πατερικών κανόνων. Όταν όμως μιλάμε και αργολογούμε και κατακρίνουμε και θυμώνουμε και οργιζόμαστε και αδολεσκούμε με τόσα που δεν μας χρειάζονται, πώς θα έχουμε τη διάθεση της προσευχής. Όταν αργούμε να κοιμηθούμε και περνάει η ώρα, πώς θα σηκωθούμε στην ώρα μας να κάνουμε την προσευχή μας για την αδελφνία μας. Μην ματαιοπονούμε και μη πλανόμεθα. Δεν είναι ο δρόμος αυτός.
τον έχουμε διδάξει πολλά της, χρόνια και χρόνια. Δέστε τις κασέτες όπως και η σημερινή που θα είναι, να δείτε πώς έχετε διδαχθεί. Μα δεν έχουμε και τίποτα άλλο να παρουσιάσουμε και διατρέχω τουλάχιστον αυτή την εφαρμογή. Ήρθε η ώρα, πρέπει να ξαπλώσω και να σηκωθώ και να αρχίσω τον κανόνα μου, την προσευχή μου, τη μελέτη μου, την αντολογία με το Θεό. Αυτό το παράδειγμα δεν είναι μάθημα. Μα λέμε, μας το είπατε, μας το τηρήσατε. Όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο, όχι. Απλώς για παράδειγμα σας το λέω. Προς μίμηση και μόνο. Δέστε, γευτείτε το και μετά ελάτε να μιλήσουμε. Να δείτε, είναι έτσι που τα λέμε ή όχι. Γιατί αυτό τηρείτε μέχρι σήμερα, παρόλη την μέρημνα και τις ευθύνες μου, διότι η κατάσταση παγίωσε. Η καλή αρχή, κάλλη στον τέλος. Η κακή αρχή, κάκη στον τέλος. Ό,τι αρχή δώσουμε, έτσι και θα πάμε. Δώστε αρχή καλή, τηρήστε τον κανόνα της μοναχικής πολιτείας και της διδασκαλίας που διδάσκεστε και τότε θα βάλετε την καλλιεργή με κάλλη στον τέλος και όταν